Δύο σούπερ Πούμα προστίθενται στα ενέργεια μέσα δασοπυρόσβεσης που διαθέτει πλέον η Ελλάδα δωρεά του Ιδρύματος Στάβρος Νιάρχος. Το πλεονέκτημα του ελικοπτέρου αυτού του τύπου, εκτός από την τεχνική αρτιότητα που διαθέτει, είναι ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε καιρικές συνθήκες και ειδικότερα στους ισχυρούς ανέμους που κρατούν καθυλωμένα στο έδαφος τα άλλα αεροσκάφη. Ο Γιώργος Σιδέρης με την κάμερα της ΝΕΤ κατέγραψε την παρθενική επιχειρησιακή πτήση του σούπερ Πούμα. Είμαστε στον αέρα. Το ελικόπτερο έρευνας, διάσωσης αλλά και δασοπυρόσβεσης Super Puma του πυροσβεστικού σώματος κάνει την πρώτη του επιχειρησιακή πτήση. Για μας αποτελεί αυτή τη στιγμή και ειδικότερα το πτυτικό μέσο με το οποίο πετάμε, το Super Puma, εργαλείο εχμής. Εργαλείο που μας φέρνει μπροστά στην τεχνολογία και στην επιχειρησιακή αξιοπιστία. Το Super Puma αιωρείται με κατεβασμένους τροχούς. Μπορεί να μεταφέρει 20 άνδρες πεζοπόρου τμήματος δασοπυρόσβεσης ή ομάδα της ΕΜΑΚ και να προσγειωθεί οπουδήποτε. Τα σημεία προσέγγισης του πεδίου προσγείωσης είναι άγνωστα και γίνεται η εκτίμηση εκείνη τη στιγμή που αποφασίζεται η προσγείωση. Είναι ένα σύγχρονο ελικόπτερο εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά συστήματα τέταρτης γενιάς. Η πτήση πάνω από πυρκαγιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη, γι' αυτό δεν γίνεται ποτέ ρουτίνα για τους χειριστές των ελικοπτέρων. Έχω πετάξει πάνω από φωτιά. Είναι αρκετά επικίνδυνα, υπάρχουν πολλές αναταράξεις. Η ορατότητα είναι χαμηλή λόγω σκόνης, λόγω των καυσίμων υλικών που έχουν από την πυρκαγιά. Το Super Puma διαθέτει όλα εκείνα που μπορεί να χρειαστούν οι πυροσβέστες. Έχει την δυνατότητα να μετατραπεί πολύ γρήγορα σε ένα αέριο ασθενοφόρο. Το προσωπικό της πυροσβεστικής πάρα πολλές φορές έχει βρεθεί εκτός συνόρων για να βοηθήσει συνάνθρωπούς μας που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Με το νέο Super Puma της πυροσβεστικής υπηρεσίας έχει την δυνατότητα της αυτονομίας να μεταφέρει πολλούς άνδρες της ΕΜΑΚ σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας αλλά και εκτός συνόρων, κυρίως στις χώρες της Βαλκανικής. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δουλέψαμε αρκετά και με τους διεθνείς οργανισμούς αλλά και με την Ολυμπιακή Αεροπλοεία. Κάτω από το έωσή της οποίας και την κριτική υποστήριξη πετάμε σήμερα. Μέχρι στιγμής οι δασικές πυρκαγιές είναι λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Οι χειριστές όμως των ελικοπτέρων της πυροσβεστικής έτσι κι αλλιώς είναι πάντα σε ετοιμότητα.